Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Βαμβακάρης. Κάθε πρωί 6 με 10. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3. Και εκτός από τα ζευγάρια και όσους έχουν ζουν σε μια φάση γάμου, πλήττονται από τον κορονοϊό και άλλοι που έχουν και πιο ευρύ πνεύμα και έτσι ένα πιο ανοιχτό μυαλό που λένε. Όπως για παράδειγμα στη Βαρκελόνη, όπου η αστυνομία της πόλης συνέλαβε 8 άτομα σε διαμέρισμα στο κέντρο, γιατί είχαν πάει να συμμετάσχουν σε όργιο. Παρότι υπάρχει σχετική απαγόρευση και καραντίνα σε όλους. Λοιπόν, ένας εκ των συμμετεχόντων το μετάνιωσε και τηλεφώνησε στην αστυνομία, η οποία βρήκε μέσα στο σπίτι κοκαίνη, σπίτι, έκσταση και άλλα ναρκωτικά, τα οποία θα έπαιρναν οι συμμετέχοντες. Αυτό δεν είναι όργιο, αυτό είναι. Γιάφκα. Δεν ξέρω. Λοιπόν, για να βοηθήσουν στο όργιο. Εντελώς ρε, αυτό είναι. Οι 8 συλληφθέντες ήταν άνδρες, αλλά δεν ήταν οι μόνοι, καθώς αναμένονταν συνολικά περί τα 20 με 30 άτομα για να λάβουν μέρος. Ενώ το διαμέρισμα το είχε νοικιάσει για μια εβδομάδα ένας από τους συλληφθέντες. Δηλαδή, πιάσαν τους 8 και περιμέναν άλλους 20 με 30, οι οποίοι δεν ήρθαν. Φαίνεται, τους ειδοποίησε κάποιος. Την κοπάνησαν. Με αποτέλεσμα, ας πούμε, να και μάλιστα λέει ένας εκ των συλληφθέντων έβηχε και του κάνα το τεστ για τον κορονοϊό. Μα οι άλλοι 30 που δεν πήγανε, εκτός από ότι μπορεί να την είχαν ψηλιαστεί, μπορεί να φεύγει και για τον κορονοϊό. Ναι. Σου λένε, φίλε, τι γίνεται τώρα, να πάω να πέσω στο στόμα του λύκου. Λοιπόν, και κλείνοντας, να σας πούμε ότι υπάρχει μια συμβουλή από τον Τάκη Τσουκαλά, ο οποίος σε αυτό όλο το πράγμα που γίνεται με τον κορονοϊό, σκέφτηκε να απευθύνει κοινωνικά μηνύματα από την εκπομπή του. Έτσι δεν είναι? Πλέον κάνει μόνο στο. Δεν κάνει μαζί με τον κουμπάρο του. Κάνει μόνο στο εκπομπή. Χωρίσανε. Ναι. Λόγω ασφαλείας. Λοιπόν. Μόνο εμείς οι κουμπάροι μείναμε, κύριε. Μόνο εμείς οι κουμπάροι μείναμε. Το τελευταίο προπήγιο. Λοιπόν, και έδωσε μερικές συμβουλές στην εκπομπή του, λοιπόν. Δεν τις βάλουμε όλες γιατί είναι πάρα πολλές. Έχουμε κάνει ένα μικρό απόσπασμα. Για να τον ακούσουμε, λοιπόν, τον Τάκη, τι είπε. Κύριε, δύσκολο ακούσει τον Τάκη να μην βρίζει. Το βλέπω, δεν το βλέπω. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε σπίτι. Κορονιός. Απλά και εγώ αγανάκτησα σήμερα όταν είδα χιλιάδες Έλληνες να φεύγουν από την Αθήνα να πάνε βόλτα. Πού πάτε ρε Έλληνες? Τέλος πάντων. Τώρα πήγατε που πήγατε, καθίστε εκεί. Μην πάτε σε άλλο χωριό. Α, πάτε πια και καλό Μάιο. Να κάνετε και μπάνια. Μακάρι να πέφτω έξω. Και να βοηθήσει η Παναγία και ο Χριστός να μην πεθάνει ούτε άλλος ένας Έλληνας. Ωραίος, σύγχρονος. Δεν κατάλαβα, λέει, γίνεται. Δηλαδή πόσοι πρέπει να πεθάνουμε? Καμιά 52.000. Κουβιά η ώρα. Στο μεταξύ έχω τώρα και το άλλο τον καημό εγώ. Μη μου τύχει και πεθάνω. Και τι δεν θα δω? Να παίζει ο Pop Champions League. Έλα ρε, είναι θεός. Είναι θεός. Και καλά το είπε, λέει, εντάξει. Φύγατε και πήγατε στο χωριό. Μείνετε εκεί τώρα, μην ξαναγυρίσετε πάλι πίσω. Μην κάνετε πάλι στα χωριά. Άρα, Τάκη. Τι να πει ο Τάκη. Θα ζήσει, Τάκη. Μια χαρά θα σε. Δεν παθαίνει τίποτα. Όχι, ρε, μη σε νοιάζει, ρε.